Αυτός μάλλον είναι ένας από τους κεντρικούς δρόμους του Λουξεμβούργου. Είναι Παρασκευή βράδυ. Είναι 8 παρά 10. Έχει μια ζωή η πόλη. Γενικά προς το κέντρο είναι ό,τι γίνεται. Αλλά δεν είναι crowded. Είναι... Δεν έχω δει πολλά μπαρ. Πιθανότητα βγαίνουν σε τράπεζες για ποτό και βλέπουν άλλα νομίσματα, βλέπουν τις ισοτιμίες. Λοιπόν, σε λίγο φτάνω στο χώρο που είναι το θέατρο. Το θέατρο το έχει ένας Ιταλός ο οποίος λέγεται Diego. Στην αίθουσα 2 έχει live με το Βαλάντι σήμερα. Σε ένα χαρτάκι έγραψα. Σε σκέφτομαι, δεν ξέρω, είναι του Βαλάντι αυτό. Να, ο Diego είναι αυτός μέσα. Ναι. Να δω. Γεμάτο ζωντάνια, να δω. Ο Diego. Ο Diego, τι γλώσσες μιλάει ο Diego. Ο Diego μιλάει, με τον Diego συνεννοούμαστε με τον εξής τρόπο. Σπαστά ιταλικά, δικά μου. Σπαστά αγγλικά, δικά του. Μέστρια γαλλικά και των δύο. Και βόξα το Θεού Google Translate. Οκ. Okay. Όταν λες μέτρια ιταλικά, φαντάζομαι είναι και Φιωρεντίνα, Αταλάντα. Κάλιαρη Νάπολη. Όχι, εντάξει, δεν είναι τόσο κάλιο. Γυρίζω απλά και του λέω Μπαίνε. Ελληνικά είναι αυτά, από εμάς τα κλέψανε. Ήρθανε όταν εμείς είχαμε πολιτισμό. Κάτσε που είναι, α, εδώ είναι το convict. Λοιπόν, Centre convict. Σίγουρα δεν σημαίνει αυτό που νομίζουμε, αλλά έχει Action Catholique des Femmes du Luxembourg. Αυτό είναι δράσεις καθολικές των κοριτσιών του Λουξεμβούργου. Άτακτα κορίτσια. Πάω μέσα, πάμε να κάνουμε sound check. Πάω να του μιλήσω ιταλικά τώρα. Αυτό είναι κάτι που υπάρχει σε μια αίθουσα λίγο πριν ξεκινήσει η κωμωδία. Εντάξει, είναι, έχει διάφορα εδώ, το Centre Culturel Altrimenti. Για να δω εδώ τι έχει. Προσέξτε με τώρα πώς το δουλεύω το ιταλικό. Hey Diego, ciao! I'm George, you know. I remember. Remember, hi, how are you? Hi, lovely to meet you, I'm George. I remember. Great. And, okay, ciao, and, you know. Ah. Oh, Panos Gouriotis and Yulia Simagopoulou. Ποια είναι αυτή η σουβάγια, βγάλτε, θέλουμε Πάνος Γουριώτης και Πέγγια Σιμακοπούλου. Και Sneakers Mars. Γιατί, νάτος, Γιώργος Χατζηπαύλου, timing. Με φόντο την Ακρόπολη, αυτό είναι από την ταράτσα του Φίβου η φωτογραφία. Μουσικούλα, βάλτε το λίγο πιο δυνατά. Κάρολε. Απόψε που θα έρθει ο Γερμανός, ο Φον Μπίχμαρκ. Θέλω να περάσει καλά. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Ένα, δύο. δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Μπελίσιμο! Τέλεια, οκ. Ίσο πρέπει να μαθούμε όλοι, γεια σας. Ήδη θέλουν να ανοίξει η γη να τους καταπιεί, δεν το πιστεύω. Έλα, καθίστε, μην αρχίσετε να χαιρετιέστε, έτσι έχουμε αρχίσει. Δεν θα μείνετε τα νέα σας. Σιγά, στο Λουξεμβούργο, εσείς είστε αρπαστικό σημείο. Κάνε μια ψώνια. Πραγματικά, κοιτάς τη σειρά, έχει σούσι τράπεζα. Τι πέρα, νομίζω ότι ο καθένας έχει τη δική του τράπεζα, αυτό. Σαββατόβραδο δεν έχει ψυχή, έξω βγαίνεται σε τράπεζα, κοιτάνε λεφτά. Με τι καπλώνε, με την ισοτιμία. Με έφτιαξε, πενταπλό εργασμό είχαμε την ισοτιμία, τελετιμήρες, σαβαθιά, την κατάδοσε όλα. Λοιπόν, τώρα είμαστε στο τρένο και πάμε στο Στουτγκάρδη. Την πρώτη φορά που θα πάω στο Στουτγκάρδη. S'était engagé, Jacques il voulait voir.
Εδώ είμαστε γερμανική εξοχή. Έτσι είναι. Σου έρχεται να βγεις έξω να φωνάξεις γιολέλε. Ήχου! Η μόνη διαφορά είναι ότι συνήθως έρχονται στην ώρα τους. Δηλαδή όταν η παράσταση λέει 8 αρχίζουμε. Και αυτό είναι που, δηλαδή πραγματικά αυτή είναι η αλωτρίωση του Έλληνα στο εξωτερικό. Δηλαδή, αυτό τους λέω, ότι τι σας κάνανε εδώ και έρχεστε στην ώρα σας. Στην Ελλάδα έχω δεχθεί παράπονο από θεατή που άρχισα στην ώρα μου. Δηλαδή μου είχε κάνει, μου λέει, και δεν είχα τι να το απαντήσω. Είπα, συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Aujourd'hui encore on chante le refrain des pirates acadiens. Διαφορές από την πρώτη στη δεύτερη. Όχι πάρα πολλές. Είναι καθαρά πιο προσωπικό. Δηλαδή στην πρώτη περιοδία ήμουν λιγάκι πιο. Είχα περισσότερες απορίες. Δηλαδή τι θα συναντήσω, πώς θα είναι. Είχα κάποιες πληροφορίες από άλλους κωμικούς που είχαν κάνει παραστάσεις εκτός Ελλάδας. Αλλά είχα απορία πώς θα πάει, τι θα γίνει. Γιατί όσο και στην Ελλάδα, ας πούμε, παίζεις, έχω κάνει μεγάλες περιοδίες. Δηλαδή, έχω κάνει το μεγαλύτερο που έχω κάνει σερί στην Ελλάδα ήταν 10 ή 11 μέρες σερί. Αλλά ξέρεις, πήγαινες από μια ελληνική πόλη στην άλλη. Δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Τώρα στη δεύτερη εκτός Ελλάδας. Είμαι λιγάκι, δηλαδή πάω σε κάποιες πόλεις που έχω ξαναπάει. Άρα θα παίξω σε οικείο περιβάλλον. Και αυτό γενικότερα βοηθάει το να ανεβαίνεις σε μια σκηνή που λες: OK, τι ξέρω, ξέρω πώς με χτυπάει το φως, ξέρω τι βλέπω, πώς ακούγεται. Και σίγουρα η δεύτερη φορά είναι λιγάκι πιο πώς να το πω, νιώθεις μεγαλύτερη σιγουριά. Και ενώ υπάρχει στην πρώτη, υπάρχει μια συγκρατημένη χαρά, δηλαδή θες να πας, αλλά είσαι και λίγο κάτσε να δω. Τώρα, στις πόλεις που θα πάω για πρώτη φορά, πάω με πολύ έντονη προσμονή. Δηλαδή, λέω, θα δω τι θα γίνει τώρα, πώς θα είναι. Και αυτό γιατί συνδυάζεται με πόλεις που έχω ήδη παίξει, οπότε ξέρω. Περίπου. Είστε γλυκοί, δηλαδή είστε 15 λεπτά καθυστέρηση που ξεκινήσαμε, άρα είμαστε Έλληνες. Οκ, κανένα πρόβλημα. Έχει φρικάρει ήδη η ιδιοκτήτρια. Θα αρχίσετε, λέω, όχι, δεν θα αρχίσουμε. Μωρή. Και στο είπα στα ελληνικά. Οπότε, λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, απλά πρέπει να σας πω ότι είχαμε με τον Ιάσονα που είναι από την Argonaut Comedy που κάνει όλη αυτή την περιοδία. Είχαμε την πιο παλαβή μέρα. Δεν μου είχε ξανατύχει ποτέ. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο, το οποίο ήταν κλειστό. Και είχε ένα χαρτί που έγραφε προσωρινά κλειστό. Και πήγαμε να φάμε απέναντι. Και πήραμε την Booking.com να κάνουμε παράπονο, να πούμε με τι είναι αυτό το πράγμα. Πατάγαμε κουδούνια, δεν γινόταν τίποτα. Εν τω μεταξύ, επειδή δεν ξέρω τι έχει γίνει στη Στουτγκάρδη σήμερα, γινόταν τη πουτάνα. Είχε παντού αστυνομία. Okay, δηλαδή, ή είχαν κάποιο συνέδριο ή κάποια μαλακία έγινε. Okay, είχε ελικόπτερα. Εν πάση περιπτώσει, λέω, σκέφτομαι, λέω, να δεις, λέω, έχουν κλείσει, λέω, είναι πρωτόκολλο, έχουν κλείσει για να μην γίνει καμιά στραβή. Αλλά δεν απαντάνε στα τηλέφωνα, δεν γίνεται τίποτα. Και πάμε σε ένα άλλο ξενοδοχείο τελικά. Και μας λέει ο τύπος που είναι στη ρεσεψιόν, μου λέει, ποιο ξενοδοχείο είχατε κλείσει. Αυτό. Α, λέει, ο ιδιοκτήτης αυτοκτόνησε. Για χρέη. Οπότε από εδώ και πέρα όταν κλείνουμε ξενοδοχείο θα ζητάμε για ένα ε9. Δεν κάνουν κακού να δούμε τι γίνεται. Κατά τα άλλα όλα καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Ξέρετε, μ' αρέσει κάθε φορά σε όποια παράσταση όπου και αν παίζω να κοιτάω τον κόσμο, γιατί βλέπω πάντοτε χαμογελαστά πρόσωπα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο από τη σκηνή.